Με λίγια, είναι ένα ακόμα μνημείο απανθρωπιάς του προοδευτικού υπεριαλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα σύνορα Ισπανίας και Μαρόκου σκοτωθήκαν εκατοντάδες μετανάστες, άλλοι τόσοι ξυλοκοπήθηκαν και το μόνο τους έγκλημα ήταν ότι ψάχνανε μια ελπίδα, ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Φύγαν από τις χώρες τους εξαιτίας και των πολιτικών των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το στιγερό αυτό έγκλημα έχει ονοματεπώνυμο. Ονομάζεται υπεριαλισμός. Είναι ο ίδιος ένοχος και για τις ζωές που ζούμε εμείς εργαζόμενοι εργάτες στην Ευρώπη. Οι ίδιες λογικές και οι ίδιες αιτίες που οδηγούν στη φτωχοποίηση, στην ακρίβεια, στον πόνο και στη θλίψη, οι ίδιες ακριβώς είναι και που προκαλούν νεκρούς, μετανάστες και πρόσφυγες είτε στην Ισπανία, είτε στη Μεσόγειο, είτε στο Αιγαίο. Εμείς θα δυναμώσουμε τον αγώνα μας, καλούμε και τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε κοινό συντονισμό μαζί με τους Έλληνες εργαζόμενους ενάντια στην εξαθλίωση, ενάντια στην βαρβαρότητα. Είμαστε εδώ εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων, οι φοιτητικοί συλλόγοι εδώ πέρα, live στα εργατικά σωματεία, να καταδικάσουμε, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας ενάντια σε αυτές τις σκηνές που είδαμε στα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο. Υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία, την οποία εμείς ονειρευόμαστε, την οποία εμείς παλεύουμε για να δημιουργήσουμε. Λέμε ξεκάθαρα πως πλάι με τα εργατικά σωματεία, πλάι με όλο το λαό, εμείς οι φοιτητές, στις σχολές μας, μέσα οργανωμένα μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, θα παλέψουμε ούτως ώστε να δυναμώσει ο αγώνας μας, να πούμε μπροστά οι ανάγκες μας, ώστε ακριβώς να παλέψουμε για σύγχρονες σπουδές, για μια ζωή, για σπουδές του ύψους των σύγχρονων μας αναγκών. Δεκάδες στιβαγμένα πτώματα στο φράχτη ανάμεσα στο Μαρόκο και στην Ισπανία δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητοι. Εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες, κυρίως από την υποσαχάρη Αφρική, κυνηγημένοι από τους πολέμους και την πείνα, προσπάθησαν να περάσουν στην Ευρώπη την προοδευτική, στην Ευρώπη την προοδευμένη, και βρήκαν το τέλος της ζωής τους από τις δυνάμεις καταστολής του Μαρόκου και της Ισπανίας. Από το προξενείο της οποίας ξεκινήσαμε αυτή εδώ την κινητοποίηση. Συγκυριακά, την ίδια στιγμή, στην Ισπανία ξεκινάει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ενός πολεμικού δολοφονικού μηχανισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία όλων αυτών των κυμάτων προσφύγων και μεταναστών, αφού πάνε και μακελεύουνε και ληστεύουνε τις χώρες τους. Η προοδευτική Ευρώπη λοιπόν, η προοδευτική Ισπανία με τον προοδευτικό Σάντσες, του οποίου την αγιογραφία το προηγούμενο διάστημα διάφοροι καλοθελητές και στην Ελλάδα κάνανε, είναι οι ίδιοι αυτοί και τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχουνε, που παρουσίασαν το έγκλημα, αυτό για το οποίο αγανακτούμε και διαδηλώνουμε. Σαν κάποιους που έπεσαν από το φράχτη, για να μην χρειαστεί να γίνουν απολογητές του προοδευτικού δολοφόνου Προέδρου της Ισπανίας και του ΝΑΤΟ, είναι στη δικιά μας ευθύνη και πέφτει στις δικές μας πλάτες να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους, το λαό της πόλης, για ένα έγκλημα που προσπάθησαν να το πνίξουν. Σε αντίθεση με το κύμα των μεταναστών
που προκάλεσε η άδικη, απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και για την οποία είχαμε ζωντανή μετάδοση όλο το προηγούμενο διάστημα. Παρεπιπτόντως, και εκείνοι οι πρόσφυγες και μετανάστες τείνουν να ξεχαστούν. Αυτός είναι ο πολιτισμένος, ο προοδευτικός, ο αντιδραστικός, λέμε εμείς, υπεριαλισμός, ο οποίος πρέπει να τσακιστεί. Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Τα συμφέροντά μας είναι κοινά, Ελλήνων και μεταναστών. Σε αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε, αυτά τα συμφέροντα και αυτά τα δικαιώματα υπερασπιζόμαστε και προσπαθούμε να διευρύνουμε και βροντοφωνάζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι το έγκλημα στη Μελίγια δεν θα μείνει αναπάντητο, δεν θα τους περάσει. Ένας είναι ο εχθρός.